Να είμαστε. Αργήσαμε. Καθυστερήσαμε. Εντάξει, οι γιορτές είχαμε. Να περάσουν λίγο οι μέρες. Να χωνέψουμε. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Να χωνέψουμε το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει μεταγραφές ακόμα. Εντάξει. Το περιμέναμε. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους. Νομίζω ότι το είπαμε. Στην προηγούμενη εκπομπή με ρώτησες αν στην επόμενη. Η προηγούμενη πότε ήταν, 29 Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι. Με είχες ρωτήσει αν πιστεύω ότι θα γίνει μεταγραφή. Ναι. Τελικά. Πώς έχουμε σήμερα? Έχουμε, Νίκο, έχουμε, έχουμε, έχουμε. Αναμενόμενο ήταν, νομίζω το λέγαμε σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Εγώ, Νίκο, δεν το περίμενα. Εγώ είχα μια πεποίθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει κάποιες υποθέσεις και με τον Πότο δεν θα χαθεί χρόνος. Να του πούν, ξέρεις τι, έχουμε βρει, σχηματικά το λέω, έχουμε βρει, ρε παιδιά, 2-3 παίκτες εδώ πέρα. Τα έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Και όχι επειδή σε γράφουμε, για να το πω έτσι απλά, αλλά επειδή θέλαμε να είμαστε σίγουροι σε περίπτωση που μας πεις όχι. Είπες ναι. Ήλπιζες, Αντώνη, ήλπιζες ότι θα γίνει. Ναι, δεν είχα... το πίστευες. Πιστεύω ότι το πίστευες. Ναι, το πίστευα. Το πίστευα ότι υπήρχε αυτή η λογική. Γιατί νιώθω ότι πολλές φορές ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός που όταν δέχεται πολύ μεγάλη πίεση κάνει αυτό που δεν περιμένουμε. Και είχα στο μυαλό μου ότι αυτό δεν θα το περιμένουμε. Και ότι θα γινόταν. Ναι. Κάπως έτσι το είχα στήσει στο μυαλό μου. Στηρίχθηκα και σε κάποιες πληροφορίες που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ πριν τον Πότο είχε κινηθεί προς μεταγραφικούς στόχους και θεώρησα ότι θα έχει προχωρήσει. Έπεσα έξω 102%. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, καθώς αν ήταν αναμενόμενο ότι ο Μπότο θα καθυστερήσει να επιστρέψει μέχρι να πιάσει δουλειά. Ουσιαστικά, επίσημα δουλειά έπιασε γύρω στις 4-5 του μήνα. Τι επίσημα και ανεπίσημα, Ρενικό? Τι είναι επίσημα και ανεπίσημα, δηλαδή τι είπε? Να μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τους νέους συνεργάτες του, με τον προπονητή και τα λοιπά, να δει τι λίστες έχουν, με τι έχουν μιλήσει. Δηλαδή έχουν όταν έκλεισε δουλειά δεν έγινε μια πρώτη προεργασία, μια πρώτη ανταλλαγή? Να δούμε τι έγινε, τι να γίνει, να είχαμε να λέγαμε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έγινε μια τέτοια προεργασία. Γιατί... Εγώ το έδωσα δεδομένο ότι αυτό θα, δηλαδή, πώς να σου πω, πιάνεις δουλειά, 3 του μήνα που λες, πιάνεις δουλειά 3 του μήνα, έχει ανοίξει μεταγραφική περίοδος. Η ομάδα έχει παιχνίδι να παίξει γρήγορα. Ναι, όταν όμως είπαμε ότι δεν ήξερε κανένας συνεργάτης, κανένας μέσα στην ΠΑΕ, την συμφωνία Ιβάν και Γιώργου Σαββίδη με τον Πότο, έπρεπε να το καταλάβεις ότι σημαίνει ότι δεν είχαν επαφές. Μόνο γνωστοποιήθηκε. Μάθαμε το όνομα του Πότου. Αφού γνωστοποιήθηκε, αυτά δεν γίνονται έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Καταρχήν τρέχουν πολλά θέματα, τρέχουν οι περιπτώσεις παιχτών που επέστρεψαν από τον Πότο. Ναι, τρέχει το νερό στα βλάκι. Ναι. Τρέχουν θέματα, όχι ότι τα τρέχει ο ΠΑΟΚ, τρέχουν θέματα. Εντάξει, θα γίνουν όλα, αλλά πότε θα γίνουν, αυτό είναι το θέμα. Και δεν μιλάμε έτσι γιατί, πώς το λένε, είμαστε απαισιόδοξοι γενικά. Απλά όχι, Νίκο, δεν είναι θέμα απαισιόδοξίας. Είναι θέμα το να, πολλές φορές, επειδή και οι δυο δουλεύουμε σε μέσα στα οποία μας ζητάνε να γράψουμε πράγματα, μας ζητάνε πολλές φορές να γράψουμε ένα κείμενο το τι μπορεί να γίνει. Υπήρχαν φορές που ξέραμε τόσο καλά τα στελέχη που ήταν στη διοίκηση και μπορούσαμε να προβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν. Γι' αυτό λέω ότι με βάση όλα αυτά που ξέραμε με τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Πότο, ναι, μπορείς να μου πεις ότι είναι αναμενόμενη. Αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω ότι περίμενα ότι η κίνηση αυτή θα πυροδοτήσει άλλες αντιδράσεις, άλλη λειτουργία στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Όσο το είδα εσύ, το είδα και εγώ. Ας περιμένουμε όμως, έτσι ακόμα δεν είμαστε και αργά, ας πούμε. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που λέμε αμήν ακόμα. Μπορεί τις επόμενες μέρες να γίνει κάτι. Εγώ γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ πριν τον Πότο είχε προχωρήσει 3 κινήσεις. Αυτοί παρουσιάστηκαν στον Πορτογάλο, αλλά από εκεί πέρα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εκεί. Από εκεί πέρα. Ναι. Εκεί. Είναι αλήθεια ότι δεν βγαίνει και πολλά προς τα έξω.
Ναι, όχι πως δεν το προσπαθούμε. Όχι πως δεν το προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι, δεν ξέρω αν δεν βγαίνουν επειδή δεν θέλουν να βγει κάτι προς τα έξω και προσέχουν πάρα πολύ ή επειδή ακόμη δεν έχουν κάτι. Θα φανεί. Αν γίνει κάτι σύντομα ή όχι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και θέματα που τρέχουν με παίκτες που έχουν προτάσεις, έτσι, για λοιπόν, να φύγουν. Νομίζω είναι τρεις αυτοί. Ωραία, είναι τρεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν ο ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό του σχηματικά να κάνει δύο κινήσεις, αν φύγουν και τρεις παίκτες, αρθούν άλλοι τρεις? Όχι. Ανάλογα τη θέση. Λοιπόν, ας το πάρουμε από πίσω και να φτάσουμε μπροστά. Θέμα Πασχαλάκη. Ναι, ναι. Θέμα Πασχαλάκη. Σούπερμαν. Θέμα Πασχαλάκη. Πηγαίνω κατευθείαν στην τελευταία ερώτηση. Γιατί οι περισσότεροι ήδη ξέρουν ότι υπάρχει θέμα Πασχαλάκη. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του μια πρόταση, η οποία όμως για να προχωρήσει θα πρέπει να γίνει και πρόταση στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι ελεύθερος ρωτής με ο Πασχαλάκης. Μπορεί να συμφωνήσει τώρα, αλλά δεν μπορεί να φύγει τώρα. Πόσο εύκολο είναι για τον ΠΑΟΚ να κάνει αλλαγή κάτω τα δοκάρια μεσούς τη σεζόν, ενώ θα γίνει και μίνιμουμ μία αλλαγή στην άμυνα? Είναι εύκολο να πει ο ΠΑΟΚ το Γενάρη αλλάζω και τερματοφύλακα και μπακ ακραίο και ίσως να αλλάξω και κεντρικό αμυντικό? Δεν είναι εύκολο καθόλου, αλλά το θέμα είναι ότι το συμβόλαιο του Πασχαλάκη λήγει το καλοκαίρι, οπότε έχει το πάνω χέρι η Αλ Νάσρ και ο ίδιος ο παίχτης, ο ίδιος ο τερματοφύλακας. Αν θέλει πραγματικά να φύγει, θα βρει το τρόπο να φύγει, διότι δεν έχει συμβόλαιο πλέον. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ αυτή η περίπτωση, σε αντίθεση με τις άλλες δύο. Άρα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι ο Πασχαλάκης έχει ενδιαφέρον στα χέρια του, έχει κινηθεί για τερματοφύλακα. Σωστά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Όχι. Ξέρεις τι, βάσει της λογικής πηγαίνω. Συγγνώμη λίγο, να σου πω κάτι. Εδώ υπάρχουν... δεν έχει φέρει τους παίκτες που έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία με το όνομα Πασχαλάκης από 30 Δεκεμβρίου. 30 Δεκεμβρίου, σωστά. 29-30 Δεκεμβρίου. Το οποίο σημαίνει ότι στον ΠΑΟΚ δεν είναι στον κόσμο τους. Κάτι ξέρουν, δεν είναι χθεσινοί. Μπορεί να ελπίζουν και να πιστεύουν ότι ή να έχουν διαβεβαιώσει ότι αυτή η περίπτωση δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει χτυπήσει η ανάστρη πόρτα του ΠΑΟΚ προς το παρόν. Ναι, αυτό ναι. Προφανώς ζυγίζει ο Πασχαλάκης στη κατάσταση. Έχει διαρρεύσει και η ιστορία, οπότε περιμένει και κάποια αντίδραση του ΠΑΟΚ. Αλλά για να έχει βρει ήδη και τερματοφύλακα αντικαταστάσεις και τέτοια, δεν το πιστεύω, Αντώνη, αυτό. Ναι, γιατί ο τερματοφύλακας δεν είναι σαν τις άλλες θέσεις. Ο τερματοφύλακας δεν είναι μια θέση που πήρα ένα καινούργιο δεξί μπακ και θα το βάλω στο 70 του πρώτου αγώνα, να δει τι γίνεται. Δεν είναι, τελείως διαφορετική κατάσταση. Εσύ θέλω να μου πεις όμως γιατί πάλι και σε αυτή την περίπτωση φτάσαμε εδώ και γιατί το συμβόλαιο δεν ανανεώθηκε πιο πριν. Δεν με απασχολεί να ανανεωθεί το συμβόλαιο ή όχι. Με απασχολεί να πούν στον παίκτη, ξέρεις τι, φίλε μου, το συμβόλαιο τελειώνει τότε. Ξέρουμε ότι 1η Ιανουαρίου μπορείς να συζητήσεις ό,τι θέλεις. Θέλω να σου πω ότι από μένα απάντηση μέχρι 28 Φεβρουάριο δεν θα έχεις. Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Αν έγινε αυτό, δεν εξετάζω αν είναι λάθος ή σωστό, ως λογική. Εξετάζω ότι κάτι έγινε. Κάτι έγινε, ρε παιδί μου. Κάποιος ξέρει. Έχει υποθεί ένα-δύο πράγματα. Από αυτή την άποψη. Αν έγινε αυτό, τότε μπορεί να υπάρχει και τερματοφύλακα. Αν έγινε αυτό, υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα δεδομένο, κάποια σκέψη. Ένας τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ κινείται στα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν έχω καταφέρει να μάθω τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τους παίκτες που σήμερα που μιλάμε έχουν δικαίωμα να πάνε να απογράψουν όπου θέλουν. Σου λέω, μπορεί να τους πει ο ΠΑΟΚ, ξέρεις τι, φίλε, κάνω τι νομίζεις, αλλά εγώ θα σε κρίνω μέχρι τέλος. Στον Ροντρίγκο έχει γίνει. Το έχει καταλάβει το παιδί. Το ξέρει. Ότι ξέρεις την παλικάρι μου, άμα βρεις πρόταση και φύγεις και πάρεις τα λεφτά σου,
Να χαρώ εγώ. Να σου δώσω το χέρι. Παρέα με τον Άγγελο κάνεις. Παλικάρι μου. Ναι, χθες ένας φίλος μου μου είπε ότι έχει του πήγε τσίπουρο ο Άγγελος και θέλει να μου δώσει λίγο. Γι' αυτό τον είχα στο μυαλό μου τελευταία. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να έχει γίνει κάτι. Δεν είναι, παιδιά. Οκτωγενάρη είναι. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που γίνει καμία μόντα. Θα δυσκολευτεί να βρει τερματοφύλακα τώρα. Ωραία. Αλλά κάτι έχω ένστικτο ότι... Ο Πασχαλά ξανανεώσει. Θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα. Μετά δεν ξέρω. Αυτό είναι το ένστικτό μου και με αυτά που καταλαβαίνω έτσι. Ωραία. Την ατμόσφαιρα. Ίγκασον. Ίγκασον. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν το έχει πει για ανανέωση. Δεδομένο. Ναι. Το συμβόλαιο τελειώνει. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί, θα δει πρώτα αν μπορεί να αποκτήσει κάποιον κεντρικό αμυντικό με τα στοιχεία που θέλει και αν βρει αυτό που θέλει τότε ίσως να το δώσει στη Τραμπζονσπορ. Λοιπόν, το όνομα ότι υπάρχει στην Τραμπζονσπορ, τα περισσότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Τραμπζονσπορ ήταν διατεθειμένη να κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Όλο το παιχνίδι το έχουν κάνει μέχρι στιγμής η μάνατζερ του, η πλευρά του Ίγκασον, και προσπαθεί να συλλέξει το τι ακούει από την Τραμπζονσπορ, το τι ακούει από τον ΠΑΟΚ για να τους φέρει σε μια συνεννόηση, ότι η Τραμπζονσπορ ήταν διατεθειμένη να δώσει 500.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τους είπε ότι με 1,5 εκατομμύριο σας τον αφήνουμε από τώρα. Δεν συζητάμε για κάτι λιγότερο. Η λογική λέει ότι με αυτά τα ποσά, αν ανέβουν οι Τούρκοι γύρω στα 8-9 εκατοστάρικα, ίσως να υπάρξει συζήτηση. Γιατί πάντα κάθε πλευρά ξεκινάει με το... Αυτοί που πληρώνουν ξεκινάνε με το λιγότερο, αυτοί που θέλουν να πάρουν τα λεφτά ξεκινάνε με το περισσότερο και κάπου συναντιούνται... στη μέση. Από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχω κάνει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήδη κοιτάει για κεντρικούς αμυντικούς, και ανάλογα τι θα βρει και τι θα κάνει και με ποιον θα προχωρήσει και αν θα προχωρήσει, τότε θα αποφασίσει και για τον Ίγκασον. Να πούμε ότι υπάρχει άλλωστε και το θέμα του Βαρέλα που έχουν κρυώσει λίγο οι σχέσεις. Δεν έχει αγωνιστεί, δεν ξέρουμε κατά πόσο τι ακριβώς γίνεται με τον Βαρέλα. Οπότε ο ΠΑΟ χρειάζεται κεντρικό αμυντικό, ειδικά στην περίπτωση που θα φύγει ο Ισλανδός. Κοιτάει κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα που πεις Βαρέλα. Ο Βαρέλα κατά το κοινό λεγόμενο τα πήρε, γιατί στην Πορτογαλία έγραφαν ότι ο λόγος για τον οποίο δεν παίζει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι γιατί ο γιος συμφώνησε με την Μπενφίκα. Και τατίστηκε και έβγαλε μια ανάρτηση ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Δίκιο έχει. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί ό,τι και αν γινόταν με τον Βαρέλα για το γιο του, αν ο Βαρέλα ήταν αυτός που ξέραμε προδιετίας, ναι, θα έπαιζε. Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δηλαδή, ανεξάρτητο του τι έγινε με το γιο του, τα λάθη με τελευταίο να είναι αυτό στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, αυτές οι συγχύσεις που είχε, αυτό τον έφερε εκτός ενδεκάδας. Ναι. Και ουσιαστικά, σαν να το είπε ότι ξέρετε παιδιά, δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν παίζω. Δεν είπε ότι παίζω χάλια και δεν παίζω. Αλλά το είπε, δεδομένο, γράφεται. Το δεδομένο, εντάξει, σας μην κάνουμε τώρα τους κουτσομπόλιδες. Το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από κεντρικό αμυντικό. Ειδικά αν φύγει, εφόσον είναι καλή πρόταση για τον Ισλανδό, έχει ανάγκη από κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι για να την συντηρεί ο μάνατζέρ του, θα τον καλύπτει οικονομικά η Τραμπζονσπορ. Γιατί η Τραμπζονσπορ πρέπει από μια ομάδα η οποία πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από 38 χρόνια, νομίζω. Ναι. 38-39 χρόνια. Και πρωτάθλημα σημαίνει ότι παίζει ο Μίλου Σάμπιο Λίκ κατευθείαν. Οπότε το κίνητο του να πας σε μια ομάδα η οποία έχει βάλει στις ράγκες αυτό που δεν έχει καταφέρει ως παίκτης, είναι σημαντικό.
Είναι και θέμα. Ο ΠΑΟ κοιτούσε κεντρικούς αμυντικούς και πριν έρθει ο Πότο. Οπότε πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί να το δούμε αυτό. Δηλαδή να έρχεται κάποιος κεντρικός αμυντικός ως μεταγραφή σε αυτή η περίοδο, μεταγραφική περίοδο και να φύγει ο Ίγκασον. Ωραία. Άλλο σενάριο. Ονόματα μην πούμε τώρα, γιατί με την έλευση του Μπότο μπορεί όλα να έχουν αλλάξει. Οπότε νομίζω ονοματολογία δεν θα στέκει τίποτα. Άλλωστε, ό,τι έχει γραφτεί ως τώρα δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Όχι. Όχι. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ καθίσαμε και είδαμε 3 ώρες βίντεο του Τσικίνιου, πλάκα μας κάνει. 3 αγώνες είδαμε. Του Τσικίνιου έχει... Α, το γυρίζουμε το πιφτιακί. Όχι. Έχει βάσει τα στοιχεία που έχει ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Για το Τσικίνιο, ε. Τον Τσικίνιο χωρίς το σίγμα έπρεπε να πάρουμε κάποτε, αλλά δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Πάμε στη περίπτωση Τσόλακ. Πάμε στην περίπτωση Τσόλακ που νομίζω ότι είναι η πιο... εντάξει, να σου πω κάτι, μεταξύ μας τώρα, έτσι, επειδή δεν μας ακούει κανείς. Είναι δυνατόν να βγάζει ο ΠΑΟΚ 12 και 20 βίντεο με τον Τσόλακ ότι είμαι στην προπόνηση? Δηλαδή είδα, μου ήρθε ειδοποίηση, notification στο Twitter ότι η ΠΑΟΚ ανέβασε κάτι 12 και 20. Ναι. Και λέω, οκ, okay, πήραμε παίχτη. Δηλαδή, τι θα σκεφτώ ότι ανεβάζει ο ΠΑΟΚ 12 και 20 το βράδυ. Γι' αυτό το έκανα, για να σχολιάσεις εσύ τώρα. Εσείς εκεί στα μέσα δεν ανεβάζατε τον Ζαμπά που ήρθε από το αεροδρόμιο? Λες και είναι μεταγραφή βόμβα και επέστρεψε. Επέστρεψε ο Ζαμπά, κοιτάξτε τον, ήρθε εδώ στο αεροδρόμιο. Γιατί κράζετε το Twitter της ΠΑΕ? Δεν κατάλαβα. Εσείς τι κάνετε? Γιατί επειδή σκεφτόμαστε εμπορικά, ότι ξέρετε, είμαστε το Twitter επαγγελματικής ομάδας. Πουλάμε είδηση, πουλάμε κάτι, ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτή η είδηση για να βγει 12 και 20. Sorry. Που δεν το ξέρω και το πρόγραμμα αυτό να το κόψω, ε. Εγώ ξέρεις, άστα, δεν πειράζει, άστα, εντάξει, τι είπαμε σιγά. Αλλά απίστευτο, ε, και εγώ ότι πάτησα, όντως. Μα δεν ξέρεις, και... δεν το λέω από κακή, αλλά από, δηλαδή, ρίσεις. Εντάξει, δηλαδή. Ναι, οκ. Και να ξεκινήσει. Να βγάλεις, όπως είχε βγει μία η ώρα η ανακοίνωση για τον, πώς το λένε. Άμα ξεκινήσει να παστελώνει και βγει πρωτοσκόρερ. Μετά θα σου κάνει ανάρτηση. Κάντε του ανάρτηση του Τσακαλέα, κόψτε αυτό το ηχητικό και πείτε νάρε γιατί το βάζω. Μισό. Για να παστελώνει, πρέπει να αγωνιστεί. Ναι. Τι είναι? Να δεις τι βγαίνεις και λες. Δεν νομίζω ότι αγχώνεται ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Ότι... Γι' αυτό είπα ότι είναι η πιο μπερδεμένη και η πιο ξεκάθαρη ταυτόχρονα. Είναι μπερδεμένη γιατί ήρθε ο παίχτης, όχι θα φύγει, όχι θα κάνει, όχι τι μας το φέρατε εδώ, τι μας τον παρουσιάζει και αυτά. Αλλά είναι ξεκάθαρα γιατί υπάρχει μια ομάδα που τον θέλει. Το μαλλί του έμεινε ίδιο. Όλα τα άλλα αλλάξει το μαλλί του έμεινε ίδιο. Μπριγιαντίνη. Ναι, σαν τα Playmobil είναι. Σαν τα Playmobil. Ό,τι και έπαιρνε το μαλλί και άλλαζε το κεφάλι, θυμάσαι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βιαστεί σε αυτή την περίπτωση, θα περιμένει, δεν βιάζεται και ίσως με το χρόνο που θα κερδίσει να καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει από τη Μάλμε ή κάποια άλλη ομάδα που νομίζω ότι είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση που δεν έρθει αυτή η πρόταση, Νίκο, αν έρθει και πρόταση, αν έρθει και πρόταση για 2 εκατομμύρια, λες, ε. Τι λες? Ναι. Για να δούμε. Ναι. Η Μάλμε έχει αλλάξει προπονητή, η Μάλμε έχει αλλάξει τεχνικό διευθυντή, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει, έχει μάλλον πλέον αθλητικό διευθυντή, πολλά τα καινούργια πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο ότι η Μάλμε νιώθει ότι ο παίκτης αυτός κούμποσε και τον θέλει. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι από αυτόν τον παίκτη δεν μπορεί να πάρει πράγματα, κυρίως διότι έχει στήσει αλλιώς την επίθεση του, έχει πρώτο επιθετικό, πρώτο τραυματισμένο επιθετικό, δεύτερο επιθετικό και τρίτο επιθετικό, δηλαδή σύνολο 4, έχει 2 πρώτους
ένα στα καλά του και έναν ο οποίος επανέρχεται μετά από 6 μήνες θα έρθει, έναν δεύτερο και έναν τρίτο. Και επειδή έχει δύο πρώτους είναι 4, δηλαδή 5 επιθετικούς σε όλη τα κέντρα. Δηλαδή 4-4 δίνουν να παίζαμε, πάλι πολύ θα ήταν. Αντώνη, με τις αναβολές πώς τις είδες? Νομίζω ότι θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ. Εδώ λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ρυθμό και θα είναι κέρδος απέναντι στη Μίτλαντ και στο τέλος θα έχουμε λιγότερα παιχνίδια από τη Μίτλαντ. Φτάνει. Λέγαμε όμως το πρόγραμμα που έρχεται είναι πολύ δύσκολο. Μα ο ΠΑΟΚ έχει 10, έχει 10 μέρες που δεν έχει κάνει ίσχυση. Αυτή δεν έχει έρθει, οπότε θα παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ χωρίς κάποια μεταγραφή. Ναι, όμως ο ΠΑΟΚ έχει 11 μέρες που δεν έχει παίξει οικογενειακό διπλό κανονικό. 11x11 όλοι. Μιλάς για το μάτς με τη Μίντλαντ, εσύ εκεί. Το πάω πολύ μακριά εγώ. Εγώ το πάω πολύ μακριά. Οκ, εντάξει. Αλλά... Γιατί υπάρχει το κύπελο. Έτσι πώς έχουν έρθει τα πράγματα... Δεν είναι εύκολο να βρει ρυθμό μετά από 20 μέρες. Εντάξει, μέχρι τότε θα παίξει, ρε Αντώνη. Ναι, βρε, θα παίξει, δεν είπα. Αλλά τώρα παίζει με τον Πανατολικό. Θα παίξει. Δεν θα παίξει με τον Πανατολικό. Κάτσε, ρε φίλε, κάποια στιγμή να παίξουν. Όμικρον. Ό,τι πει όμικρον. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ, αν μπορούσα, θα έλεγα παιδιά να μην γίνει το παίξιμο με τον Πανατολικό, να γίνει άλλη μέρα. Γενέθλια στο γήπεδο δεν θέλω να κάνω. Αλλά είναι εντελώς προσωπικό θέμα, καταλάβεις, δεν αφορά τον ΠΑΟΚ αυτό. Οπότε... Ναι. Νομίζω, η δική μου γνώμη είναι ότι είναι καλό που δεν έγιναν αυτά τα μάτς. Ναι, εντάξει, και ένας φίλος μου έστειλε, έχω 10 μέρες να έχω νεύρο, μάλλον γιατί δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Οκ, εντάξει, ναι, ο καθένας. Δεν εννοείς αυτό. Δεν υιοθετούμε, δεν υιοθετούμε. Άσε, Αντώνη, ότι ήταν να πάθουμε με τον ΠΑΟΚ, το πάθαμε από τα προηγούμενα χρόνια, τα παλαιότερα. Τον καιρό εκείνου. Τον καιρό εκείνο που τα είχαμε δει όλα. Κάναμε πολεμικό ρεπορτάζ τότε. Όχι αθλητικό. Οικονομικό. Τα πάντα. Οι απεσταλμένοι στο Αφγανιστάν πιο ήρεμα περνούσαν από εμάς. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή να λέμε ονόματα για να πούμε και να κοροϊδεύουμε, να περνάει ο χρόνος, δεν νομίζω ότι θα ήταν φρόνιμο. Σίγουρα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τρέξει, να προλάβει το τρένο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Τα εμπόδια ήταν αναμενόμενο ότι θα έρθουν εφόσον αποφασίστηκε ξαφνικά να έρθει ο αθλητικός διευθυντής. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή την εκπομπή την κάνουμε, παρά τις σκέψεις μας ότι να κάνουμε την πρώτη μας εκπομπή για το 2022 όταν θα γίνει η μεταγραφή, γιατί με τον Νίκο καταλάβαμε, Νίκο, να μας κλείσουν αυτοί, 25 και να τους ξαναβγούμε. 32. Οπότε, έχουμε κάτι άλλο να αναλύσουμε? Όχι, έχουμε ένα... Έχουμε... Ναι, βεβαίως έχεις ξεχάσει, τους χορηγούς μας. Ναι, και τη φανέλα. Για τη φανέλα. Και τη φανέλα, ναι. Ο Chris Moot είναι ο νικητής. Ένα από το follow που έγινε. Ο Chris Moutafis είναι ο νικητής. Δικιά σου, φίλε. Δικιά σου. Δεν ακούς τίποτα πλέον. Φανέλα Κούρτιτς για πάρτι σου. Θα ειδοποιηθεί για το πώς θα πάρει τη φανέλα. Θα τον βρούμε. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Θα τη στείλουμε. Κάτι θα γίνει. Δεν υπάρχει. Α, δεν το βρούμε. Την πάρω εγώ. Αλλά... Θα σου κάνει. Πα. Χριστούγεννα ήταν. Τώρα που ξεκίνησα δίαιτα μπορεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οι χορηγοί μας περιμένουν. Καρμέλ, καφέ μπαρ στη Πηλαία, ευχαριστούμε πολύ. Το χορηγό και φυσικά Κανελόριζα, φοβερό εστιατόριο, έχουμε πάει στην Πτολεμαϊδα. Αν σας πάρει ο δρόμος από εκεί ή μένετε εκεί κοντά, να περάσετε οπωσδήποτε στο φίλο μας το Ρωμανό. Αντώνη, εσύ θα κάνεις τον επίλογο, γιατί μας έχει πάει γούρι, μπορεί και να παίξει κανένα μάτσο πάω και να κερδίσουμε. Λοιπόν, ο επίλογος είναι να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε θετική ενέργεια και αρνητικά τεστ και ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε ανάλυση του παικταρά που θα έχει έρθει, όπως λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα, για να έχουν ακροματικότητα. Μπόμβα, έρχεται παικταρά. Λοιπόν, ως τα επόμενα, να είστε όλοι καλά.
Γεια σας.